Εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία θα τα δώσει. Τουλάχιστον όσον αφορά το δάνειο θα το δώσει. Γιατί η Γερμανία είναι πολύ τυπική. Τώρα έχουμε το αρνητικό παρελθόν ότι υπήρχαν οι δικαστικές αποφάσεις που καταργούνταν και τα λοιπά ή που καταργούσαν. Έχουμε όμως και ένα θετικό παρελθόν που λέει ότι η Ελλάδα ποτέ δεν έπαψε να θέτει το θέμα ακόμη και όταν δεν το προχωρούσε. Έχουμε την καταγραφή την τωρινή, η οποία είναι 761 τόμοι, άρα ξέρουμε τι έχουμε και δεν ξέρω τώρα πρέπει να δούμε σε σχέση με αυτά που λέει ο κ. Παπανικολάου αν υπάρχουν και αυτά μέσα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και γιατί οι νομικοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, όπως ο κ. Περάκης, είναι κορυφές και αν παρακολουθούσε κανείς αυτά τα οποία είπαν στη Χάγη θα λέγαμε απορούμε πώς χάσαμε. Έχουμε τη Χάγη, η οποία δεν είναι αρνητικό το αποτέλεσμά της, γιατί η Χάγη αποφάσισε επί της ασυλίας. Δηλαδή είπε ότι δεν μπορείτε να πάτε μια χώρα να κατάσχει μιας άλλης χώρας. Και γι' αυτό δεν μπορούσαμε και εύκολα να δίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης άδειες. Δεν είπε όμως η Χάγη ότι δεν έχουν γίνει τα εγκλήματα, ούτε ότι έχουν παραγραφεί. Αντιθέτως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί αυτά τα εγκλήματα είναι απαράγραπτα. Έχουμε δήλωση Μέρκελ τώρα τον Ιανουάριο. Επί τη επαιτίο της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία το 1933, όπου είπε συγκεκριμένα η ευθύνη της Γερμανίας για τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού είναι διαρκής. Άρα το πολιτικό θέμα είναι καλυμμένο. Και ο Γερμανός πρέσβης όταν πήγαν τους είπε δεν χρωστάμε, αλλά υπάρχει ηθικό θέμα. Είναι καλυμμένο αυτό. Έχουμε μια νέα γενιά Γερμανών, οι οποίοι επειδή ήταν πολύ ενοχοποιημένες οι γενιές του, δεν τους τα δίδαξαν πολύ καλά. Γι' αυτό λένε τι φταίω εγώ για τον παππού μου και όλα αυτά. Γιατί προσπαθούσαν να απενοχοποιήσουν το έθνος τους από αυτό το πράγμα για να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτά όλα είναι μέσα στο καλάθι, έτσι. Έχουμε το πρώτο μνημόνιο που λέει δεν υπάρχει συμψηφισμός, άρα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν χρέη τα οποία απλώς δεν συμψηφίζονται. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει συμψηφισμός, δεν πρέπει να υπάρξει συμψηφισμός. Γιατί πρώτον δεν χρωστάμε μόνο στη Γερμανία, χρωστάμε σε όλες... Πάντως οι περισσότερες αντιδράσεις στο άρθρο Γλέζου στη Die Welt από Γερμανούς αναγνώστες ήταν το θυμηθήκατε τώρα επειδή χρωστάτε. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό, πρέπει να αποσυνδεθεί πλέον, πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως. Και μάλιστα κύριε Χατζηνικολάου το θυμάστε. Δύο μέρες πριν πεθάνει ο πατέρας μου, στον οποίο είχε την καλοσύνη να αναφερθεί ο Μανώλης, υπέγραψε την επιστολή των 66 που έλεγε αφαιρέστε αυτά που σας χρωστάμε από αυτά που μας χρωστάτε. Μετά όταν το συνειδητοποιήσαμε πια αυτό, είπαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό, διότι θα πούνε ότι επειδή τώρα σας χρωστάμε θέλετε να αφαιρούμε. Και δεν είναι και σωστό για τη μνήμη αυτών που χάθηκαν. Γιατί τι, επειδή έγιναν κλεψιές δηλαδή και τρύπες, να έρθει δηλαδή η Γερμανία να πει πάρτε 50 δις να καλύψετε ένα μέρος του χρέους. Δεν θα ήταν σωστό για τη μνήμη τους. Άρα δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός. Ούτε με χρέη, ούτε με μίζες, ούτε με μεταρρυθμίσεις που είπε ο Σόιμπλε. Κάντε τις μεταρρυθμίσεις και μην μιλάτε. Είναι ένα χρέος το οποίο υπάρχει και το οποίο πλέον πρέπει νομικά, εγώ εκεί είναι η μόνη μου διαφωνία, το πολιτικό είναι λυμένο, νομικά πρέπει να μπορεί να σταθεί έτσι που να πάρουμε πίσω τα χρήματα.